50 χρόνια συμπληρώνονται από την μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Σε εξέλιξη, οι ευχές αντροπής που πραγματοποιεί ο Ερντογάν στα κατεχόμενα. Τιμούμε όσους χάθηκαν, διεκδικούμε νέο κράτος χωρίς στρατοκατοχή στο μήνυμα Μητσοτάκη. Το βράδυ, ομιλία του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκοσία. Την απόλυτη φρίκη βίωσε 27χρονη στην Αρτέμιδα από τον ενδιαστάσει σύζυγό της. Ο 32χρονος την γροθοκόπησε, ανήρτησε ερωτικό της βίντεο στο διαδίκτυο και την απείλησε. Τον κατήγγειλε στην αστυνομία και εγκατέστησε την εφαρμογή Panic Button. Θρήνος για τον 61χρονο συνταξιούχο αστυνομικό στην Κρήτη που παρασύρθηκε από Νταλίκα ενώ είχε σταματήσει με τη μηχανή του στον Βόακα επειδή ένιωσε αδιαθεσία. Συνελήφθησαν οι οδηγοί του φορτηγού και ενός αγροτικού που είχε σταματήσει για να βοηθήσει. Επανεμφάνιση Biden με ξεκάθαρο μήνυμα πως παραμένει στην κούρσα των προεδρικών εκλογών. Αν υπομονώ να επιστρέψω, μαζί θα νικήσουμε, ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Συνεχίζεται η πίεση από τους δημοκρατικούς για αντικατάστασή του. Και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ημέρα μνήμης για τους χιλιάδες νεκρούς και τους εκατοντάδες αγνοούμενους από την εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο το 1974. 50 χρόνια μετά, σε μια επίσκεψη ψηλού συμβολισμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται την Κύπρο και θα παραστεί στις εκδηλώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα πως οι συνομιλίες για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό κράτος χωρίς στρατό κατοχής πρέπει να συνεχιστούν. Πενήντα χρόνια από την εισβολή της Τουρκίας στα ξημερώματα της 20ης Ιουλίου στην Κύπρο, ο ελληνισμός θυμάται και τιμά τους Ελλαδίτες και Ελληνοκύπριους ήρωες. Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τη Μεγαλόνισσο και το βράδυ από το Προεδρικό Μέγαρο αναμένεται να απευθύνει μια φορτισμένη ομιλία, με τον Πρωθυπουργό λίγο πριν αναχωρήσει για τη Λευκοσία, να ξεκαθαρίζει την πάγια ελληνική θέση για την επίλυση του Κυπριακού. Μισό αιώνα από την εθνική τραγωδία της Κύπρου. Τιμούμε όσους χάθηκαν και διεκδικούμε ένα ευρωπαϊκό κράτος. Ενιαίο, με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, χωρίς ξένο στρατό κατοχής και όπως το θέλει ο ποιητής, χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγος. Με την Άγκυρα να επιδεικνύει στρατηγική αιμονή στην Κύπρο, δυναμητίζοντας τα τελευταία 24 ώρα το κλίμα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η Αθήνα βρίσκεται σε απόλυτη σύμπνοια με τη Λευκοσία, τονίζει σε ανάρτηση του Νίκος Δένδιας, στέλνοντας παράλληλα νέο μήνυμα στη γειτονική χώρα. Δεν συμβιβαζόμαστε με τη συνέχιση της παράνομης κατοχής κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. Για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίων. Η ημέρα μνήμης στη μαρτυρική Μεγαλόνισσο ξεκίνησε παρουσία του Νίκο Χριστοδουλίδη με επιμνημόσυνη ιδέες και κατάθεση στεφάνου στο στρατιωτικό κημητήριο Μακεδονίτισσας. Στην τελετή, μεταξύ άλλων, παρέστη ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό και την ελληνική κυβέρνηση, ο Στέφανος Κασελάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα εργαστούμε προκειμένου να φύγουν τα παρανόμως εγκατεστημένα τουρκικά στρατεύματα στην Ίσο, πάντα με βάση το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες μέρα και νύχτα να υπερασπιστούν την εθνική ακεραιότητα, την ασφάλεια και γενικότερα την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν ξεχνάμε τους αγνοούμενους, τις χιλιάδες οικογένειες που δυστυχώς έχασαν τις πατρογονικές της εστίας. Δεν δεχόμαστε καμία πρόκληση και καμία αμφισβήτηση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν πρόκειται να δεχτούμε καμία επιλογή διχοτόμηση του νησιού και λύση δύο κρατών. Η Αθήνα παρακολουθεί με ψυχραιμία τα όσα συμβαίνουν στην απέναντι πλευρά και είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις. Βαρύ είναι το κλίμα στη Λευκοσία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί το βράδυ σε εκδήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναμένεται να κάνει μια φορτισμένη ομιλία. Πάμε να συνδεθούμε με τον Δημήτρη Μανουσάκη, είναι αρχισυντάκτης της τηλεόρασης του ΣΥΓΜΑ στην Κύπρο. Δημήτρη, ποιο είναι το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στη Μεγαλόνισσο? Νικόλ, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Όσο καλό που είναι αυτό, βεβαίως, από το ξημέρωμα που ήρθαν και πάλι οι σιρήνες, θυμίζοντας σε όλους ότι κλείσαμε 50 χρόνια ολόκληρα από την αποφράδα ημέρα της εισβολής και συνεχιζόμενης μέχρι και σήμερα, μισό αιώνα μετά, κατοχής του νησιού μας από τον Ατήλα. Να πούμε ότι από το πρωί, από νωρίς το πρωί, όπως αναφέρθηκε και στο ρεπορτάζ σας, στον τοίχο της Μακεδονίτσας απευθύνθηκε προσκλητήριο των φωνευθέντων στο πεδίο της μάχης,
εκτελέστηκε τρισάκιο στην παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χρυστοδουλίδη, πολιτιακών, θρησκευτικών και στρατιωτικών αρχών. Ακολούθησε συνοδικό συλλήτρουγο προϊσταμένου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου στο Μητροπολιτικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στην Κοκκινοτριμηθιά. Σε δηλώσεις τώρα μετά το μνημόσυνο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι είναι μια μέρα δύσκολη για όλους, μια μέρα μνήμης, μέρα τιμής για όλους αυτούς που αγωνίστηκαν, θυσιάστηκαν για να υπάρχει σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία. Σε αυτά τα 50 χρόνια, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και παρά τις προσπάθειες κάποιων, ο Κυπριακός λαός με θυσίες κατάφερε να σταθεί στα πόδια του, να προοδεύσει, κατάφερε να θωρακίσει, όπως είπε, και να ενισχύσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Όμως, ακόμη, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν έχουμε ολοκληρώσει την αποστολή μας. Η αποστολή είναι η απελευθέρωση, η επανένωση και βεβαίως η επίλυση του Κυπριακού. Εάν θέλουμε, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να στείλουμε ένα μήνυμα αυτή την τραγική επέτειο, τιμώντας πραγματικά όλους αυτούς που θυσιάστηκαν για να υπάρχουμε και να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα, είναι να πράξουμε ό,τι είναι δυνατό για να επανενώσουμε την πατρίδα μας. Τώρα, ερωτηθείς πώς παρακολουθεί η κυβέρνηση, γιατί και αυτά πρέπει να ακουστούν, τα όσα τεκταίνονται σήμερα στα κατεχόμενα στην παρουσία του Τούρκου Προέδρου, του Ταγί Περτογάν. Ο κ. Χρυστοδουλίδης είπε ότι είναι αυτές οι επαναλαμβανόμενες ρητορίες, οι προσπάθειες της τουρκικής κατοχής. Ό,τι και αν πράξει, ό,τι και αν πει ο Ταγί Περτογάν και οι εκπρόσωποι του, οι εγκάθετοι του στα κατεχόμενα, η Τουρκία 50 χρόνια μετά συνεχίζει να είναι υπεύθυνη για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων του συνόλου του κυπριακού λαού και για την παραβίαση. Δημήτρη, το βράδυ αναμένεται και η παρουσία του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Κύπρο. Στα βραδινά τώρα, στις 4 στην Κύπρο, ο Πρωθυπουργός, φτάνει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο οποίος 8 παρατέταρτο θα μεταβεί στο Προεδρικό για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα ακολουθεί σύντομη συνάντηση των δύο ηγετών πριν τη μετάβασή τους στους κήπους του Προεδρικού, όπου θα πραγματοποιηθεί και η εκδήλωση για τις Μαύρες Εβετίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, Νικόλ, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί με σκληρή γλώσσα και σαφείς αναφορές και θα επιμείνει ότι η Ελλάδα συντάσσεται με την Κύπρο σε όλες τις προσπάθειες για την εξέβρεση μιας βιώσιμης λύσης. Όσα διαδραματίζονται πάντως, Νικόλ, αυτό το Σαββατοκύριακο στο νησί μας αποτελούν βεβαίως και ένα ισχυρό τεστ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι οποίες έχουν δοκιμαστεί, με τους κυρίους Μητσοτάκη και Ερντογάν να έχουν προγραμματισμένη νέα συνάντηση το Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο βεβαίως της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Να σημειώσουμε, και κλείνω, ότι είναι η πρώτη φορά που ο Έλληνας Πρωθυπουργός έρχεται στην Κύπρο ανήμερα της Μαύρης Επετείου και αναμφίβολα αυτό εκπέμπει βεβαίως έναν ισχυρό συμβολισμό. Η παρουσία αυτή βεβαίως συμπίπτει με τα πανηγύρια, ως γνωστόν, διοργάνωσε ο Ερντογάν στα κατεχόμενα με τον εγκάθετό του στα κατεχόμενα των Εσύνταπερ. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα την ίδια ώρα στα κατεχόμενα η Τουρκία έχει στήσει μια φιέστα ντροπής, παρουσία μάλιστα του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος στην ομιλία του πριν από λίγο επιτέθηκε στον Έλληνα Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, ενώ επανέλαβε πως δεν είναι δυνατή μια ομοσπονδιακή λύση στην Κύπρο. Πάμε στον ανταποκριτή μας στην Άγκυρα, Νίκο Νανούρη, να μας ενημερώσει. Νίκο. Καλό μεσημέρι, Νικόλ. Από το πρωί, λοιπόν, βρίσκεται σήμερα ο Ταγί Περντογάν στα κατεχόμενα, προκειμένου να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 50η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Ο Τούρκος πρόεδρος, λοιπόν, προχώρησε σε κάποιες δηλώσεις, σε ιδιαίτερα αυξημένους τόνους, θα λέγαμε, καθώς μετά από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας επιτέθηκε και ο ίδιος τον Νίκο Δένδια, χαρακτηρίζοντας παράλογες τις δηλώσεις του όσον αφορά το Κυπριακό. Μάλιστα, αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος και σε συνομιλία που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής στην Ουάσιγκτον, όπου του ανέφερε, όπως δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, ελπίζουμε να μην μας προκαλέσετε όταν βρίσκεται στη Νότια Κύπρο, έτσι αναφέρει ο Τούρκος πρόεδρος, στην Κυπριακή Δημοκρατία. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντάει, δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα του Ταγί Περντογάν. Τώρα, Νικόλ, όσον αφορά τη συνέχεια της ομιλίας του Τούρκου πρόεδρου, δεν υπήρχαν εκπλήξεις, μπορούμε να πούμε. Δήλωσε ότι είναι έτοιμος για διαπραγμάτευση, ωστόσο σύμφωνα με τα γεγονότα που έχουν διαμορφωθεί στο νησί, απορρίπτοντας μια ομοσπονδιακή λύση και προκρίνοντας τη λύση των δύο κρατών, μια λύση που έχει επαναλάβει ούκο λίγες φορές ο Ταγί Περντογάν και σύσσωμος κοινό το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας, υπεραμείθηκε για άλλη μια φορά της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, χαρακτηρίζοντας ως ειρηνευτική επιχείρηση, η οποία λύτρωσε τους Τουρκοκύπριους, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, από τις τρομοκρατικές ενέργειες της ΕΟΚΑ. Δηλαδή, βλέπουμε για άλλη μια φορά χαρακτηρισμούς με τον όρο τρομοκρατική οργάνωση για την ΕΟΚΑ, όπως ακριβώς και από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο ηγέτης του ψευδοκράτους, Ερσίν Ταντάρ, ο οποίος μίλησε χαμηλού επίπεδου δηλώσεις του Νίκου Δένδια και μάλιστα στοχοποίησε την Κυπριακή Δημοκρατία, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι έχει καταστεί κέντρο επιχειρήσεων που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων. Τώρα, Νικόλ, κλείνοντας, να σου πω ότι είναι σε εξέλιξη οι εορταστικές εκδηλώσεις. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η στρατιωτική παρέλαση, ενώ θα έχουμε και σε λίγο την υποπομπή 50 πλοίων με την παρουσία βεβαίως του αεροπλανοφόρου Ανατολ. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ και να παρακολουθήσουμε τι είπε νωρίτερα ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν στην ομιλία του. Yunanistan Savunma Bakanı yine akla ziyan açıklamalar yaptı. Sayın Mitsotakis'le yurt dışında bir araya geldik.
ve kendilerine ayın 20'sinde biz Kuzey Kıbrıs'tayız. Duydum ki sen de güneydesin. Herhalde oradan dendiği az gibi bizlere sataşma yapmazsın. Ve böyle bir şey düşünmediğini söyledi. Θα αλλάξουμε θέμα. Σε σκληρό πόκερ εξελίσσεται η κούρσα για τις προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. 35 στελέχοι των Δημοκρατικών δείχνουν την πόρτα της εξόδου στον Αμερικανό πρόεδρο, με τον Τζο Μπάιντεν να λέει πως ανυπομονεί να επιστρέψει στην προεκλογική περίοδο. Η Κατερίνα Ζιωμάκη θα μας ενημερώσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει παγιδευμένος σε μια δίνη πολιτικών πιέσεων, προκειμένου να αποσυρθεί από την προεκλογική κούρσα για την Προεδρία της Αμερικής και να εγκαταλείψει παράλληλα το χρήσμα της παράταξής του. 31 βουλευτές και 4 γερουσιαστές των Δημοκρατικών τον καλούν να αποσυρθεί και να δώσει τη θέση του, να δώσει τη σκυτάλη σε έναν άλλο εκλεκτό των Δημοκρατικών. Την ίδια ώρα, ο Τζο Μπάιντεν, μέσω του προεκλογικού επιτελείου του, λέει πως διαμηνεί, πως ανυπομονεί να επιστρέψει στην προεκλογική κούρσα την επόμενη εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με το NBC News, ο Αμερικανός πρόεδρος αισθάνεται πληγωμένος από τη στάση των συμμάχων του. Ο 81 ετών Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται στην κατοικία του στον Ντέλαγουερ, όπου αναρρώνει αφότου βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από τον γιατρό του, παρουσιάζει κάποια ήπια συμπτώματα κορονοϊού, όμως η κατάσταση της υγείας του βελτιώνεται. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Δίχως τέλος φαίνεται να είναι τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Τον εφιάλτη αυτή τη φορά έζησε μια 27χρονη στην Αρτέμιδα από τον ενδιαστάση σύζυγό της. Ο 32χρονος όχι μόνο τη γροθοκόπησε μπροστά στο ανήλικο παιδί τους, αλλά ανήρτησε στο TikTok ένα βίντεο ερωτικού περιεχομένου με τη νεαρή γυναίκα. Η 27χρονη απευθύνθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, όπου σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και εκδικητική πορνογραφία σε βάρος του 32χρονου. Έναν εφιάλτη έζησε μια 27χρονη γυναίκα από την Αρτέμιδα στα χέρια του ενδιαστάση σύζυγου της. Αρχικά την ξυλοκόπησε μπροστά στο παιδί τους και στη συνέχεια αποφάσισε να αναρτήσει βίντεο ερωτικού περιεχομένου με την ίδια στο TikTok. Στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε ότι ο κακοποιητής δεν αρκείται στο να χτυπήσει μόνο το θύμα, που το κάνει φυσικά, αλλά ανεβάζει και βιντεάκια της ερωτικού περιεχομένου χωρίς τη δική της συγκατάθεση στο TikTok και τα αποστέλνει σε συγκεκριμένα άτομα. Το συγκεκριμένο βίντεο το έστειλε και στο κινητό της 27χρονης, απειλώντας την πως θα το έδειχνε σε γνωστούς τους. Μάλιστα, το ίδιο αυτό βίντεο το έστειλε και στη μητέρα του θύματος, στο δικηγόρο της, αλλά και στη γραμματέα του. Η 27χρονη πέρασε το κατόφλι του τμήματος ασφαλείας Πατών, καταγγέλλοντας τον 32χρονο, καθώς, όπως φέρεται να υποστήριξε, την κακοποιούσε εδώ και μήνες. Αρχές Ιουλίου με πλησίασε, ενώ βρισκόμουν με το ανήλικο παιδί μας έξω από το σπίτι και με γρονθοκόπησε στο πρόσωπο. Η 27χρονη ανέφερε ακόμη πως ο ενδιαστάση σύζυγός της έχει εμέσως απειλήσει τη ζωή της, λέγοντας πως κατέχει όπλα. Φοβάμαι για τη ζωή μου και για τη ζωή του ανήλικου γιού μου. Με έχει απειλήσει και στο παρελθόν. Έχει όπλα και είναι χρήστης ναρκωτικών και ποτών. Το θύμα αρνήθηκε να μεταφερθεί σε δομή, συμφώνησε να εγκατασταθεί το panic button. Παράλληλα, ο εισαγγελέας έδωσε παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, από τις 23 Μαρτίου 2023 έως και τις 30 Ιουνίου 2024, 2.746 γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας εγγράφηκαν στην εφαρμογή Panic Button, ενώ και 44 άνδρες έκαναν χρήση της εφαρμογής. Βλέπουμε ότι οι κακοποιητές συνεχίζουν ακάθεκτοι να χτυπάνε τα θύματά τους, να ανεβάζουν βιντεάκια, να προσπαθούν να τους κάνουν με οποιοδήποτε τρόπο το μεγαλύτερο κακό. Μόνο το Σαββατοκύριακο 13-14 Ιουλίου καταγράφηκαν 176 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Πραγματοποιήθηκαν 119 συλλήψεις, ενώ σε 41 περιπτώσεις εγκαταστάθηκε το panic button. Μία ακόμη επίθεση μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Χαλκίδα. Περίπου 10 άτομα με μάσκες και ρόπαλα επιτέθηκαν σε μία ομάδα νεαρών. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά 3 άτομα, εκ των οποίων τα 2 ανήλικα. Με αστυνομικές πηγές να αναφέρουν ότι πίσω από τη συμπλοκή φαίνεται να υπάρχουν οπαδικά κίνητρα. Περισσότερα θα μας πει ο Ραφαήλ Κάμπερ. Νικόλ, είχαμε ένα ακόμη οπαδικό επεισόδιο, αυτή τη φορά στη Χαλκίδα. Πρόκειται για 2 15χρονους και έναν 20χρονο, οι οποίοι βρίσκονταν έξω από μια εκκλησία, όταν 10 μαυροντημένοι, οι οποίοι φορούσαν χειρουργικές μάσκες και κρατούσαν στα χέρια τους λωστούς
και ξύλινα ρόπελα τους πλησίασαν και τους επιτέθηκαν τραυματίζοντάς τους και τους φώναξαν μάλιστα οπαδικά συνθήματα, ενώ στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Ο ένας από τους δύο 15χρονους πήγε μόνος του στο κοινικό νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, ο 20χρονος που ήταν μαζί με τους δύο ανηλίκους δεν εντοπίστηκε και αναζητείται από την αστυνομία, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη, Νικόλ. Ραφαήλ, είχαμε και επεισόδια χθες το απόγευμα στην Αχαρνών μεταξύ αντιεξουσιαστών και αστυνομικών. Τι ακριβώς συνέβη? Ακριβώς, είχαμε ένα επεισόδιο στο κέντρο της Αθήνας μεταξύ αναρχικών και άντρες της Ελλάς. Περίπου 300 άτομα επιτέθηκαν σε αστυνομικές δυνάμεις, με τους άντρες της Ελλάς να προσπαθούν να τους αποθήσουν κάνοντας χρήση χημικών. Έγιναν περίπου 40 προσαγωγές, τους πήγαν στη Γαδά. Απέναντι από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση συγκεντρώθηκαν περίπου 200 άτομα προς υποστήριξη των προσαχθέντων, Νικόλ. Ραφαήλ, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάξουμε θέμα. Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε έξω από το Ηράκλειο της Κρήτης. Οδηγός μηχανής και ένα αγροτικό όχημα βρίσκονταν σταθμευμένα στην λωρίδα έκτακτης ανάγκης λόγω αδιαθεσίας του 69χρονου οδηγού της μηχανής. Κάτω από διευκρίνησες τώρα συνθήκες, φορτηγό όχημα εξετράπη τις πορείες του και έπεσε επάνω τους. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 69χρονος να εγκλωβιστεί στα συντρίμια και να χάσει τη ζωή του. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη, Μάνο Τριγώνη. Μάνο. Να πούμε λοιπόν ότι δύο οδηγοί, ο 46χρονος οδηγός της Ιταλίκας και ο 55χρονος οδηγός του αγροτικού οχήματος έχουν συνειδητοποιηθεί μετά το σοκαριστικό τροχαίο, όπως είπες και εσύ, που σημειώθηκε στο ύψος του αεροδρομίου του Ηρακλείου, στο ύψος του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Πριν από λίγο οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Ηρακλείου προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το πώς συνέβη το τροχαίο και να φωτίσουν την υπόθεση. Να πούμε ότι ο 69χρονος πρώην αστυνομικός, συνταξιούχος αστυνομικός, αποτελεί το 31ο θύμα της ασφάλτου και το 4ο συνολικά στην Κρήτη από τις αρχές του έτους, το οποίο βρίσκει με αυτόν τον τρόπο, χάνει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο. Συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί πώς έγινε αυτό το τροχαίο που σοκάρει τόσο την τοπική κοινωνία όσο και την τοπική Ελλάς. Βλέπουμε και στα πλάνα πόσο σφοδρή ήταν η σύγκρουση κατά τη διάρκεια του τροχαίου. Πραγματικά σοκαριστικές οι εικόνες, Μάνο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο μέτωπο του καιρού θα περάσουμε τώρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται για 13η μέρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η κατάσταση είναι ανυπόφορη στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ πτώση του υδραργύρου αναμένεται στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. 13η ημέρα και ο καύσωνας καλά κρατεί. Η Αθήνα βράζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ακόμα και τη νύχτα η θερμοκρασία δεν λέει να πέσει κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική. Έχει πάρα πολύ ζέστη αφόρητη. Αν κάποιος μπορεί να αποφύγει το κέντρο να το κάνει, εγώ δεν μπορώ να τα αποφύγω. Η ζέστη αντιμετωπίζεται με βεντάλια, νεράκι. Βάσανο πολύ. Και πώς το αντιμετωπίζουμε? Νερά, σπίτι εργοντήσεων και παραλία. Τις επόμενες ημέρες οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχίσουν να μας ταλαιπωρούν. Συγκεκριμένα σήμερα Σάββατο θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, Κυριακή τους 39, Δευτέρα επίσης τους 39, Τρίτη τους 37, Τετάρτη τους 36 και Πέμπτη τους 33 βαθμούς Κελσίου. Είναι ανυπόφοροι, χρησιμοποιούμε κάθε μέρα το air condition και ανυπομονούμε να δούμε πώς θα έρθει ο λογαριασμός. Ο υδράργυρος παραμένει σταθερά σε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η χώρα μας βιώνει μια παραταμένη περίοδο με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες κατά τη διάρκεια της ημέρας φτάνουν οι μέγιστες και ξεπερνούν τους 37 με 38 βαθμούς. Αλλά αυτό που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση είναι ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα η θερμοκρασία η ελάχιστη παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Το κέντρο της πόλης έχει μετατραπεί σε καζάνι που βράζει, με τους περισσότερους να επιλέγουν να το επισκεφτούν νωρίς το πρωί για να γλιτώσουν την ανυπόφορη ζέστη του μεσημεριού. Η αίσθηση της ζέστης είναι ακόμα πιο έντονη στο κέντρο της Αθήνας και γι' αυτό όσοι επιλέξουν να κατέβουν στο κέντρο της πόλης πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με καπέλο, γυαλιά ηλίου και νερό. Στο σπίτι με air condition. Έξω, καπελάκι. Ο παρατεταμένος καύσωνας προκαλεί συνθήκες θερμικής καταπώνησης. Η κατάσταση είναι ακόμα πιο απειλητική για την υγεία, κυρίως των ευάλωτων πολιτών στα αστικά κέντρα. Ουσιαστικά, ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει ανάσα καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Συν το γεγονός ότι όλη αυτή η θερμότητα, η οποία εγκλωβίζεται μέσα στα κτίρια, όταν ανοίγουμε τα air conditions, ουσιαστικά αντλείται αυτή η θερμότητα από το εσωτερικό των κτιρίων προς το εξωτερικό, με αποτέλεσμα το φαινόμενο που το ονομάζουμε αστική θερμονησίδα, να είναι ιδιαίτερα έντονο. Σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένονται μπόρες και τοπικά ισχυρές καταιγίδες προς τα κεντρικά και βόρεια τις απογευματινές και πρώτες βραδινές ώρες.
Με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν για ακόμη μία μέρα και ο υδράργυρος να χτυπάει κόκκινο, οι Αθηναίοι αναζητούν ανάσες δροσιά στις παραλίες. Συνδεόμαστε με τον Δημήτρη Μποφίλιο που βρίσκεται στην παραλία της Γλυφάδας. Δημήτρη, γεμάτη παραλία. Όσοι κάτοικοι της πρωτεύουσας, Νικόλ, δεν έχουν πάρει ακόμη την καλοκαιρινή τους άδεια, αναζητούν ανάσες δροσιάς, όπως είπες και εσύ, στις παραλίες της Αττικής, προκειμένου να πάρουν ανάσες από θαλασσινό αέρα συγκεκριμένα, για να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν έτσι τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς στις παραθαλάσσιες περιοχές η αίσθηση της ζέστης δεν είναι τόσο έντονη. Οι παραλίες, λοιπόν, όπως αυτή που βρισκόμαστε στη Γλυφάδα, άρχισαν να γεμίζουν από πολύ νωρίς το πρωί, αφού σήμερα είναι Σάββατο και αρκετός κόσμος δεν δουλεύει. Μάλιστα, πολλοί ήταν αυτοί που ήρθαν νωρίς το πρωί αποκλειστικά και μόνο για να προλάβουν μία θέση κοντά στη θάλασσα. Βλέπετε και τις εικόνες που στέλνει ο Γιώργος Βούλγαρης. Οι πιο πολλοί λουόμενοι μας έλεγαν, λοιπόν, ότι έχουν αποφασίσει να κάτσουν αρκετές ώρες σήμερα στην παραλία και γι' αυτό οι περισσότεροι έχουν έρθει με την παρέα τους και φυσικά είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι. Έχουν φέρει δηλαδή μαζί τους όλα τα απαραίτητα, τα περάκια με φαγητά και για λόγους οικονομίας, ψυγιάκια για να κρατούν δροσερά τα νερά και τα ποτά τους. Και η απόψινη μέρα έτσι μπορεί να είναι πολύ ζεστή, ωστόσο ο κόσμος φαίνεται ότι έχει μάθει πώς να περνάει καλά, Νικόλ. Βλέπουμε τις εικόνες και ζηλεύουμε, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες και τις λιγοστές βροχές που έχουν πέσει φέτος στη χώρα, πολλές περιοχές εκπέμπουν SOS για τον κίνδυνο λειψιδρίας. Αποκαλυπτική έρευνα του Άξον 24 φέρνει στο φως τα τεράστια προβλήματα ανά την Ελλάδα. Στην Κρήτη άδειασαν οι ταμιευτήρες νερού. Στους Γαργαλιάνους της Μεσσηνίας στέρεψαν οι βρύσες, οδηγώντας κατοίκους και αγρότες σε απόγνωση. Οι πηγές θερεύουν, οι ταμιευτήρες νερού αδειάζουν και οι ανάγκες για πόσιμο νερό, ειδικά την περίοδο αυτή, είναι ιδιαίτερα αυξημένες και δεν μπορούν να καλυφθούν. Πρέπει λοιπόν να δούμε νέες πηγές, νέους τρόπους, περιορισμό της κατανάλωσης. Στην Κρήτη, αρκετοί δήμοι βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό εξαιτίας της λειψιδρίας και της ανομβρίας, με τους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους να βρίσκονται σε απόγνωση. Φέτος η στάθμη ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Υπήρξε προγραμματισμός για το Δήμο Χερσονήσου και Γιουνικολάου να πάρουμε απολύψιμη ποσότητα 1.089.000 κυβικά. Το φράγμα από σελέμι που υδροδοτεί από το 2012 τις πόλεις του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στερεύει. Η εικόνα από ψηλά σοκάρει. Η στάθμη του νερού στο φράγμα από το 2022 έως και πέρσι, όπως αποτυπώνεται από το Κοπέρνικους, έχει πέσει σχεδόν κατά 3 τέταρτα. Με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι το φράγμα θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες σύνδρευσης και άρδευσης μέχρι το τέλος του 2024. Έχουμε λοιπόν άλλα 3,5 εκατομμύρια κυβικά. Αυτά 3,5 εκατομμύρια κυβικά φτάνουν μέχρι τέλος του χρόνου, όπως τα έχουμε κατανείμει. Δυστυχώς οι πηγές σχεδόν έχουν στερεύσει πιο πολλές. Οι γεωτρήσεις έχουν κατέβει πάρα πολύ χαμηλά. Τεράστιο πρόβλημα υδροδότησης αντιμετωπίζουν πολλά χωριά στον Δήμο Τριφυλίας, αφού οι πηγές στέρεψαν και το νερό που φτάνει στις βρύσες των οικοκυριών είναι λιγοστό και με ωράριο. Πάμε το βράδυ, κλείνουμε τις δεξαμενές στη νύχτα 12 η ώρα. Και θα ανοίγουμε το πρωί 6. Δεν μπορεί ο άλλος να πατάει το καζαράκι του και να μην έχει νερό. Ή να ανοίγει την βρύση του και να μπορεί να βγει από την νερό. Οι κάτοικοι σε πολλά χωριά αναγκάζονται να αποθηκεύουν νερό σε δεξαμενές προκειμένου να εξασφαλίσουν την επαρκή ποσότητα για τις ανάγκες τους. Οι κτηνοτρόφοι αρχίζουν και έχουν πρόβλημα με το νερό, με τις δεξαμενές τους, γιατί δεν μπορούν να ποτίσουν τα ζώα τους. Στην Αυπακτία και τη Δωρίδα, δήμοι και φορείς ετοιμάζονται να πάρουν μέτρα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της λειψιδρίας, που γίνεται κάθε μέρα και πιο ορατό. Ήδη η στάθμη του νερού στο φράγμα του Μόρνου και του Ευήνου ποταμού βρίσκεται στα όρια του συναγερμού. Ανησυχούμε. Η περιοχή μας, ενώ παλιά έβρεχε πολύ συχνά, πλέον δεν βρέχει. Όσο πηγαίνει το νερό στη θάλασσα, θα έχουμε πρόβλημα. Ο Δήμος Κορινθίων και ο Δήμος Κιονίων υδροδοτούνται από νερό από τη λίμνη της Κεφαλίας. Έχουν ανάγκες από τεράστιες ποσότητες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και εξαιτίας και της λειψιδρίας βρίσκεται και ο Δήμος Βέλου Βόχας. Με το Δήμαρχο να μιλά για επίσπευση των έργων κατασκευής του φράγματος Ασοπού, το οποίο θα δώσει ανάσα στο πρόβλημα ίδρευσης. Είμαστε ήδη σε έκτακτη ανάγκη λόγω λειψιδρίας. Το θεωρούμε ότι είναι ένα μακρινό όνειρο. Βλέπουμε ότι κάθε μέρα κατεβαίνει στάθμη του νερού. Κάθε μέρα. Ίδια η κατάσταση και σε πολλά νησιά της χώρας. Έχουμε μια μονάδα αθαλάτωσης 600 κυβικών την ημέρα, η οποία καλύπτει στο 100%. Πάντως, αρκετοί νησιωτικοί δήμοι, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους, έχουν ξεκινήσει ήδη την κατασκευή εγκαταστάσεων αθαλάτωσης, αλλά και μεταφοράς νερού με πλοία. Συναγερμός έχει σημάνει για κρούσματα πανόλης σε εγωπρόβατα της Θεσσαλίας, με τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα να ζητά να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για να μην επεκταθεί η μόλυνση, έχουν θανατωθεί χιλιάδες ζώα, ενώ το πρωί πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη στη Λάρισα με τους κτηνοτρόφους να είναι αναστατωμένοι από το νέο πλήγμα που απειλεί την παραγωγή τους.
9 κρούσματα πανόλης έχουν ήδη εντοπιστεί σε κτηνοτροφικές μονάδες στη Θεσσαλία και πάνω από 2.400 εγωπρόβατα έχουν θανατωθεί για να προλάβουν οι αρχές τη διασπορά της μόλυνσης και σε άλλα κοπάδια. Η εξάπλωση της πανόλης σε χωριό της Ελασσόνας, στη πιο παραγωγική περιοχή ουσιαστικά του νομού Λάρισας αλλά και της περιφέρειας Θεσσαλίας, μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Στην ακτίνα επιτήρησης υπάρχουν χιλιάδες εγωπρόβατα. Αναμένουμε τις επόμενες μέρες με τις δειγματοληψίες που γίνανε σήμερα τα αποτελέσματα. 8 κρούσματα εντοπίστηκαν στην περιοχή της Καλαμπάκας, ένα στην Ελασσόνα, με τις αρχές να έχουν τεθεί σε συναγερμό. Ενώ ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ζητά να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι κτηνοτρόφοι δεν πρέπει να μετακινούν τα κοπάδια τους. Για μένα πρέπει να κλειστούν μέσα για καμιά εβδομάδα, οπότε έχουμε τα τελικά αποτελέσματα. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει την επιδημιολογική επιτήρηση και παίρνουν δείγματα από ζώα στην ευρύτερη περιοχή. Όπως αποφασίστηκε στην έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα υπό τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, από την Δευτέρα 100 επιπλέον κτηνίατροι θα πάρουν μέρος στους ελέγχους που θα διεξαχθούν. Αναλαμβάνουμε αυτή τη στιγμή όλες τις πρωτοβουλίες από κοινού όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι οποίοι βρίσκονται ενώπιον σας, μαζί με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, προκειμένου να κλιμακώσουμε τη λήψη μέτρων που αφορούν στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας παρουσίασε τις ζώνες που θα δράσουν στην περιοχή της Ελασσόνας στα κλιμάκια, εξηγώντας τη διαδικασία που θα ακολουθήσουν οι κτηνίατροι με τη δειγματοληψία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα δεν έχει εντοπιστεί πώς εισήλθε στη χώρα μας η πανόλη, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι το κρούσμα ήρθε από την Τουρκία. Η κατάσταση ξεκίνησε από εισαγωγή ελαφραίων ζώων από την Τουρκία στον Εύρο, τα φέρανε για κάποια εκδήλωση. Από εκεί πήγε σε μια μονάδα στα Τρίκαλα, τα αγόρασε και αυτή τα διακίνησε πολύ σκαρτιά. Πάντως, όπως λένε οι ειδικοί, η πανόλη των μικρών μυρικαστικών μεταδίδεται από ζώο σε ζώο, όχι όμως στον άνθρωπο. Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Η μετάδοση του ιού αυτού γίνεται στα κοπάδια και στα ζώα. Όπως λένε οι κτηνοτρόφοι, τα κρούσματα πανόλης θα δώσουν άλλο ένα χτύπημα στην αγροτική οικονομία, αφού οι ζημιές θα είναι τεράστιες. Έχουμε ήδη απώλειες αυτή τη στιγμή, καθώς από μόνοι μας παίρνουμε και πρέπει εμείς οι κτηνοτρόφοι να παίρνουμε μέτρα βιοασφάλειας, να κλείσουμε τα πρόβατα και να περιορίσουμε τις μετακινήσεις, πράγμα που έχει κόστος αυτό. Τις επόμενες ημέρες, οι κτηνίατροι αναμένεται να ελέγξουν τουλάχιστον 110.000 εγωπρόβατα στην περιοχή. Στην πολιτική επικαιρότητα, τα χαρτιά της εν ώψη των εσωκομματικών εκλογών στο ΠΑΣΟΚ άνοιξε η Άννα Διαμαντοπούλου στο Άξον 24. Η πρώην υπουργός τόνισε πως ο λαϊκισμός δεν είναι πια αποδεκτός από τον κόσμο, ενώ δήλωσε χαρακτηριστικά πως η ίδια δεν βλέπει το ΠΑΣΟΚ σαν δεκανίκη, αλλά σαν μεγάλο κυβερνών κόμμα. Τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφαση να τρέξει στην κούρσα για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, αλλά και το όραμά της για το αύριο του πάλε ποτέ κρατεού κόμματος, ανέπτυξε η Άννα Διαμαντοπούλου μιλώντας στο Άξιον 24. Η πρώην υπουργός σημείωσε ότι στόχος της είναι η επαναφορά του ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητική τροχιά. Μιλάμε για να κάνουμε πρώτα το ΠΑΣΟΚ μεγάλο, με ένα νέο πρόγραμμα και νέες ιδέες, τις οποίες φαντάζομαι θα μας δοθεί δυνατότητα όλο το Σεπτέμβριο να συζητήσουμε. Θα είναι ένα κόμμα που, όπως και στο παρελθόν, εκφράζει την κεντροαριστερά, αλλά την σοσιαλδημοκρατία του 21ου αιώνα. Η κυρία Διαμαντοπούλου απάντησε σε έντονο ύφος σε όσους της καταλογίζουν πολιτική συμπάθεια προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ξεκαθαρίζοντας ότι ποτέ δεν άφησε τον πολιτικό χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης με πρότεινε για να, όχι να πάρω μια θέση, με πρότεινε να τρέξω σε μια μεγάλη διεθνή κούρσα. Μου προτάθηκαν διάφορες θέσεις. Θέλω να δείτε, βεβαίως, το όνομά μου συζητιόταν συνέχεια και είχα πει κάποια στιγμή, μόνο αρχιεπίσκοπο δεν με έχουν πει ότι θα γίνω. Σε όλες μου τις συνεντεύξεις, σε όλες μου, έτσι δεν υπάρχει ούτε μία, το έχω αρνηθεί κατηγορηματικά. Ενδιαφέρον, ωστόσο, προκαλεί το γεγονός ότι η κυρία Διαμαντοπούλου δεν κλείνει την πόρτα σε πιθανές συνεργασίες με άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου, αν και ξεκαθαρίζει ότι η προτεραιότητά της παραμένει η ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ. Θα μπορούσα να συνομιλήσω με όλους τους εκλεγμένους προέδρους του Κοινοβουλίου. Δεν κατανοώ την ερώτηση να είσαι μέσα σε ένα κοινοβούλιο, να έχουν εκλεγεί άνθρωποι και να λες: εγώ δεν θα συζητήσω. Φυσικά και θα συζητήσω. Η Άννα Διαμαντοπούλου άφησε ορισμένες αιχμές κατά του Χαριδούκα, σημειώνοντας ωστόσο πως δεν έρει την εμπιστοσύνη της προς το πρόσωπό του στο Δήμα Αθηναίων.
Τώρα, μετά το ψηφιακό blackout που προκάλεσε χάος σε όλο τον κόσμο εξαιτίας μιας λανθασμένης ενημέρωσης λογισμικού της CrowdStrike που επηρέασε τα Windows της Microsoft, οι υπηρεσίες ξεκίνησαν να επανέρχονται σε λειτουργία χθες το βράδυ. Ωστόσο, η πλήρης ανάκαμψη θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, καθώς αεροδρόμια, υπηρεσίες υγείας και επιχειρήσεις επλήγησαν από το μεγαλύτερο blackout στην ιστορία. Η Βάσο Μητρομάρα είναι μαζί μας και θα μας πει τις λεπτομέρειες. Βάσο. Ναι, Νικόλε, και καθώς η ανάκαμψη συνεχίζεται, οι ειδικοί λένε ότι από το blackout φάνηκε ότι πολλοί οργανισμοί δεν ήταν καθόλου καλά προετοιμασμένοι να εφαρμόσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης στην περίπτωση που ένα σύστημα πληροφορικής ή ένα κομμάτι λογισμικού καταραίει. Τώρα, αυτές οι διακοπές λένε οι ειδικοί πως θα συμβούν ξανά και αυτός ούτως ή άλλως είναι και ο φόβος τους, έως ότου ενσωματωθούν περισσότερα στα δίκτυα και οι οργανισμοί εισαγάγουν καλύτερα εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας. Να θυμίσουμε πως όλα ξεκίνησαν όταν η CrowdStrike προώθησε μια ενημέρωση στο λογισμικό Falcon, το οποίο αλληλεπιδρά με άλλα μέρη συστημάτων υπολογιστών και λογισμικού, όπως τα προϊόντα Windows της Microsoft, η οποία με τη σειρά της προκάλεσε μια δυσλειτουργία που ουσιαστικά αχρήστευσε αυτά τα συστήματα. Ως αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες που επλήγησαν αντιμετώπισαν την λεγόμενη μπλε οθόνη θανάτου, καθώς οι υπολογιστές τους δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν. Τώρα, έπειτα από το πρωτοφανές blackout, να πούμε πως η τιμή της μετοχής της CrowdStrike έπεσε δραματικά κατά τη διάρκεια της ημέρας, σημειώντας μάλιστα πτώση έως και 13% σε ορισμένα σημεία της διαπραγμάτευσης. Βάσω, αυτό το πρωτοφανές φαινόμενο καθήλωσε αρκετές εταιρείες, ανάμεσά τους και αεροπορικές. Πάμε να δούμε μαζί το σχετικό βίντεο που δείχνει τι ακριβώς συνέβη στις πτήσεις. Ναι, Νικόλη, μια εικόνα που τρόπον τεινά θύμιζε πολύ, πολύ την περίοδο της καραντίνας εξαιτίας του κορονοϊού, με τον ενέργεια χώρο των ΗΠΑ να αδειάζει με την πάροδο του χρόνου. Το 12ωρο timelapse που βλέπουμε δείχνει την πλήρη εναέρια κυκλοφορία των πτήσεων της American Airlines, της Delta και της United πάνω από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του χθεσινού blackout. Όπως φαίνεται, με το ζόρι μπορεί κανείς να ξεχωρίσει την στεριά από τα δεκάδες χιλιάδες αεροπλάνα. Ενώ αργότερα θα μπορούσε κανείς να καθίσει ακόμα και να μετρήσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τα αεροπορικά ταξίδια που γίνονται εκείνη την ώρα, Νικόλη. Βάσο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Περισσότερα και αναλυτικότερα τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.